Πάρα πολλοί αθλητές πάσχουν από κατάθλιψη όταν δεν μπορούν να διαχειριστούν και όλο αυτό που συνοδεύεται με την κορυφή. Εσύ πώς το χειρίστηκες? Το μετά. Τα βαθιά νερά, ναι. Σίγουρα. Εμένα η κατάθλιψη από όγνωση δεν με βρήκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως ήθεστε να βρίσκει κάποιους αθλητές και με πολύ δύσκολα αποτελέσματα πολλές φορές, μέχρι και την αυτοχειρία. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο είναι βαρύ και δύσκολο να συζητήσουμε, όμως δεν μπορώ να κρύψω το γεγονός ότι βρέθηκα, ειδικά προ-Ολυμπιακά, μέσα από την έλλειψη στήριξης και τον πόλεμο, που ακόμα βιώνω, δεν σας κρύβω, την απόγνωση και ένα μέρος της κατάθλιψης, να πρέπει να το διαχειριστώ. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τρέξω πίσω στο παιδί μέσα μου. Και είπα ένα λεπτό. Γιατί το έκανα? Βαθύτερα εσωτερικά κίνητρα. Αν βρεις το παιδί μέσα σου και τους πρώτους λόγους που το κάνεις, ήδη αυτό, η αγάπη δηλαδή, είναι μια διέξοδος πολύ σημαντική. Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, είναι αγάπη των δικών μου ανθρώπων. Αγάπη λοιπόν για αυτό που κάνω, αγάπη των δικών μου ανθρώπων και το δώρο του θυμού. Ξέρετε, όταν εξωτερικεύεις με καλό τρόπο το θυμό σου, νομίζω είναι ένα δώρο. Αν γίναγε ο θυμός προς τα μέσα, θα μου γίναγε πιο βαριά κατάθλιψη. Ο πατέρας μου χαρακτηριστικά μου λέγε: Νικόλα, σβήσε τη φωτιά σου στη θάλασσα. Γι' αυτό και μιλάω για το δώρο του θυμού.